Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κρίσιμο είναι το αυριανό Eurogroup για τη χώρα μας, καθώς αναμένεται να κλειδώσουν τα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αλλά και να εγκριθεί το πλαίσιο για την μεταμνημονιακή Ελλάδα. Μαζί μας η Μαρίνα Φούντα. Καλησπέρα Τέτα. Σε συμφωνία πακέτο για το ελληνικό ζήτημα προσβλέπει η Αθήνα από το αυριανό Eurogroup, ένα θα λέγαμε από τα κρισιμότερα Eurogroup των τελευταίων εποχών. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία πακέτο. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να πιστοποιηθεί ότι βαίνει προς ολοκλήρωση η τέταρτη αξιολόγηση, κάτι για το οποίο όλες οι πλευρές εκφράζουν μια σχετική αισιοδοξία. Και αυτό γιατί από τα 88 προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος τα 80 έχουν κλείσει. Να σημειώσουμε ότι πριν το Eurogroup θα συνεδριάσει το Euroworking Group, η ομάδα προετοιμασίας του Eurogroup, το οποίο θα δώσει το τελικό OK για την έκθεση συμμόρφωσης με τα εκπληρωμένα προαπαιτούμενα και αντίστοιχα με αυτά τα οποία εκκρεμούν, τα 8 δηλαδή τελευταία. Συνεχίζοντας, θα πρέπει να πούμε ότι στο Eurogroup της Πέμπτης θα πιστοποιηθεί ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα και αυτό δεν έχει νόημα άλλωστε 2 μήνες πριν τη λήξη του τρίτου προγράμματος. Το πολύ σημαντικό του Eurogroup του Λουξεμβούργου είναι το χρέος. Και αυτό γιατί μετά από αρκετό καιρό θα προεγκριθεί το πλαίσιο των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους. Το τραβάνε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρει το δρόμο του και αυτό. Μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε το πλαίσιο των μέτρων που εξετάζονται για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι και όλα εύκολα και θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Για το ελληνικό χρέος εξετάζεται η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από τον μηχανισμό EFSF, η χρήση των αδιάθετων πόρων του μηχανισμού ESM και η επιστροφή των κερδών που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τα ελληνικά ομόλογα. Να σημειώσουμε ότι σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υποκατηγορία των μέτρων για το ελληνικό χρέος, τη χρήση των αδιάθετων πόρων του μηχανισμού ESM, τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα και αυτό γιατί το Βερολίνο αρνείται και όπως πολύ περιγραφικά εξηγεί σήμερα ο γερμανικός τύπος, ο Όλαφ Σόλτς, ο γερμανός υπουργός οικονομικών, βάζει φρένο και ενδέχεται να απογοητεύσει και τον Έλληνα υπουργό οικονομικών, τον Ευκλήδη Τσαγαλώτο. Επίσης κάτι σημαντικό είναι ότι στο αυριανό Eurogroup θα πρέπει να κλειδώσει και η επόμενη μέρα της Ελλάδος, η επόμενη μέρα που η έξοδος από το πρόγραμμα και πώς θα είναι η Ελλάδα στη μεταμνημονιακή εποχή. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό γνωστά, η Ελλάδα θα τεθεί σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας, ακόμα μεγαλύτερης έναντι των άλλων χωρών που έχουν βγει από αντίστοιχα προγράμματα διάσωσης. Ένα πρόγραμμα αυξημένης εποπτείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τρίμηνες αξιολογήσεις, σημαντικές υποχρεώσεις από την ελληνική πλευρά και ακόμα σημαντικότερο, αυστηρές ποινές για όταν η ελληνική πλευρά δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της. Μένει να δούμε στο κρίσιμο Eurogroup του Λουξεμβούργου τι από όλα αυτά θα κλειδώσει και θα χαράξει την επόμενη μέρα της Ελλάδας.